Μέσα σε κλίμα έντασης έγινε χθες η δίκη του γυμνασιάρχη στη Δράμα, τον οποίον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση μια 14χρονη μαθήτρια. Στη δικαστική αίθουσα που κλήθηκε να απολογηθεί ο εκπαιδευτικός Κώστας Ξανθόπουλος, είχαν συγκεντρωθεί και υποστηρικτές του αλλά και μαθητές που υποστήριζαν την 14χρονη. Από την έδρα του σχολείου βρέθηκε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ο λόγος για τον γυμνασιάρχη από τη Δράμα, Κώστα Ξανθόπουλο, ο οποίος κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος μιας 14χρονης μαθήτριας. Είναι ένας από τους σπουδαίτερους συναδέλφους, καλύτερους στη δουλειά του χρόνια ολόκληρα, και αυτό είναι σε όλους γνωστό. Λοιπόν, όχι αδυνατό να πιστέψω κάτι τέτοιο, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αληθινό. Πήγαινε ο Έξαλλη μέσα στο γραφείο, του λέω τι είναι αυτά. Πείτε μου, μου λέει τι θέλετε, κλείστε την πόρτα. Λέω, εσείς θα μου πείτε, όχι εγώ λέω τι θέλω. Και γιατί να κλείσω την πόρτα, φοβάσαι, λέω, μην ακουστείς. Μου λέει, κλείστε την πόρτα, ζητώ συγγνώμη, μες στην απερισκεψία μου και της Ελλάδα μου. Η δικαστική αίθουσα δεν έπεφτε καρφίτσα από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Από τη μία πλευρά καθηγητές αλλά και κάτοικοι του χωριού Άγιος Αθανάσιος που είχαν πάει για να συμπαρασταθούν στο συγχωριανό τους Κώστα Ξανθόπουλο και από την άλλη μαθητές του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης που μαζί με τους γονείς τους πήγαν για να σταθούν στο πλευρό της 14χρονης μαθήτριας. Είμαι γονέας και ανησυχώ για την τύχη των παιδιών μας. Και όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και ας σκεφτούν ορισμένοι οι οποίοι σπέβδουν να υπερασπίσουν τη μία πλευρά ή την άλλη, ότι αν σήμερα είναι αυτό το κοριτσάκι, αύριο μπορεί να είναι κάποιο δικό τους παιδί. Δεν έχει δώσει το δικαίωμα καμιά φορά και σαν άνθρωπος και σαν οικογενειάρχης και στο επάγγελμα που κάνει δεν έχει δώσει δικαίωμα καμιά φορά. Σύμφωνα με την καταγγελία της μαθήτριας, ο 50χρονος καθηγητής πριν από λίγες μέρες προσπάθησε να τη χαϊδέψει όταν εκείνη πήγε στο γραφείο του για να του ζητήσει την άδεια να πουλήσει τετράδια της UNICEF. Εκείνη, όπως είπε στο δικαστήριο, τον απόθυσε, αλλά ο καθηγητής συνέχισε. Τότε η 14χρονη έφυγε κλαίγοντας από το γραφείο του για να επιστρέψει λίγο αργότερα μαζί με τη μητέρα της. Έχει ξανακουστεί, αλλά σιώπησαν μερικά παιδιά. Ναι, δεν είναι κανένα δικαίωμα, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πέτυχε του παιδιού μας να γίνουν όλα αυτά. Να καταδικαστεί. Και προπάντου να φύγει από αυτό το σχολείο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ανταποκρίτριά μας στη Δράμα, την Ελένη Μελιάδου, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες από την πολύκρατη αυτή δίκη που συνεχίζεται σήμερα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Θανάση, κυρίες και κύριοι. Χθες, βεβαίως, έγινε η δίκη του καθηγητή στο αυτόφορο τριμελές πλημμυολιτικείο Δράμας, όπου συνεχίζεται σήμερα με τις αγορεύσεις των δύο πλευρών και την απολογία του κατηγορουμένου. Χθες να πούμε ότι διακόπησε κάποια στιγμή η δίκη κατά τη διάρκεια της όταν η μαθήτρια μιλούσε καθώς δέχτηκε πιέσεις από την υπεράσπιση και κατέρευσε και ανάγκασε βεβαίως το δικαστήριο να σταματήσει για λίγα λεπτά μέχρι η κοπέλα να συνέλθει. Να πούμε επίσης, Θανάση, ότι τα πνεύματα ήταν ηλεκτρισμένα καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Η κοπέλα προφανώς επιμένει στην άποψή της, στους ισχυρισμούς της. Δεν ανακαλεί ούτε η ίδια ούτε η οικογένειά της και ούτε αλλάζουν καθόλου τις καταθέσεις που είχαν δώσει αρχικά. Mm-hmm. Η οικογένεια ζητά βεβαίως απεγνωσμένα δικαίωση και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μια ενδεχόμενη καταδικαστική απόφαση για τον καθηγητή θα βάρυνε τον κλάδο στο σύνολό τους. Άραστε, γιατί αν είναι ένοχος ο καθηγητής, γιατί να βαρύνει τον κλάδο. Αυτό ακούστηκε συνέχεια στο δικαστήριο, Θανάση, γιατί οι καθηγητές όλοι επιμένουν. Και βεβαίως τέτοιοι μάρτυρες. Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Η διάσημη σεξοβόμβα Πάμελα Άντερσον και ο πρώην σύζυγός της, ο Ρόκερ Τόμι Λι, αποφάσισαν παρά τις διαφωνίες του παρελθόντος να ξαναπαντρευτούν. Μόνο που η Πάμελα δήλωσε πως σκοπεύουν να παρουσιαστούν στη γαμήλια τελετή ολόγυμνη και το ίδιο απαιτούν να κάνουν και όλοι τους οι καλεσμένοι για να είναι πιο κοντά στη φύση. Σε κάτι τέτοιους γάμους είναι δύσκολο να προσκληθεί κάποιος και να απουσιάσει. Και αν τελικά γίνει, όπως η Πάμελα και ο Τόμι έχουν φανταστεί, τότε δεν είναι υπερβολή να μιλήσουμε για το γάμο της χρονιάς και την ύφη της χιλιετίας τουλάχιστον. Όλα αυτά μπορεί να φαντάζουν μπερδεμένα, όμως είναι πολύ απλά. Το προχωρημένο ζευγάρι θέλει να κάνει ένα γάμο, στον οποίο νύφη, γαμπρός και κουμπάρος θα είναι γυμνοί, οι προσκεκλημένοι και αυτοί θα φορούν τα ίδια ρούχα, δηλαδή τίποτα, ενώ μοναδική εξαίρεση ίσως αποτελέσει ο παπάς που θα εμφανιστεί κανονικά με το ράσο του. Η ιστορία προέκυψε μετά από δημοσίευμα της New York Daily News, που φιλοξενεί μάλιστα και δηλώσεις της Πάμελα για την γαμήλια τελετή. Το να βρεθούμε όλοι γυμνοί θα μας κάνει να νιώσουμε πιο κοντά στη φύση, υποστηρίζει. Το ζευγάρι, μετά από θυελώδη σχέση που κατέληξε σε γάμο και αργότερα διαζύγιο,
Επειδή όπως η Άντερσον υποστήριξε όλη την έδερνε, εδώ και μερικούς μήνες είναι και πάλι ενωμένο και οδεύει για δεύτερη φορά για παντριά. Η χυμώδης Πάμελα και ο συνοδός της, πρώην ντράμερ στο γκρουπ των Motley Crue, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα εμφανίσουν τα κάλλη τους δημόσια. Στο ίντερνετ αλλά και σε επιλεγμένα βίντεο κλαμπ υπάρχει ένα βίντεο με ερωτικές σκηνές των δύο που κατά τις κακές γλώσσες δεν έχει βιντεοσκοπηθεί παράνομα, αλλά από την ίδια την Πάμελα που στη συνέχεια το πούλησε εν αγνία του συζύγου της. Μαζί με τα σκανδαλοθρικά περιοδικά λοιπόν τρίβουν τα χέρια τους και οι χρήστες του διαδικτύου που φιλοδοξούν σύντομα στην οθόνη τους να έχουν το γάμο της χρονιάς. Από την άλλη μην νομίσετε ότι οι μόδες τριτέβαψαν μαύρα που έχασαν έναν πελάτη. Καλά γνωρίζουν πως όταν το ζευγάρι είχε ενωθεί για πρώτη φορά με τα δεσμά του γάμου το 1985, η Πάμελα και τότε δεν είχε αγοράσει νηφικό. Ο Τόμι φορούσε σόρτς και σε ξοβόβα πήγε στην τελετή φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι. Ένα ακόμη κωμικό σύριαλ, το Baby Style, ξεκίνησε να προβάλλεται από την τηλεόραση του Αλφα και από το πρώτο επεισόδιο κιόλας κέρδισε τις καρδιές των τηλεθεατών. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία έχει η Ελένη Μαβίλη, ενώ στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Τσιμπηλίκας και η Μιράντα Ζαφυροπούλου. Μπορεί η λαϊκή ρίση να λέει όλα του γάμου δύσκολα. Η Ελένη Μαβίλη όμως είναι αποφασισμένη να μας πείσει φέτος για το αντίθετο. Πώς, μα μέσα από την ολοκένουργια κωμική σειρά της τηλεόρασης του Αλφα, Baby Style, που προβάλλεται κάθε Παρασκευή βράδυ. Είναι το καινούριο σύριαλ του Alpha Sky που αρχίζει όπου να είναι. Μόλις τελειώσουμε το γύρισμα, δηλαδή αμέσως μετά μπορεί να αρχίσει, νομίζω. Και βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Σεμίρα στην Κηφισιά που είχαν έτσι την ευγενή καλοσύνη να μας ετοιμάσουν μια αληθινή δεξίωση για ένα ψεύτικο γάμο. Η σειρά μπορεί να ξεκίνησε με το γάμο του νεαρού ζευγαριού, της Ναταλίας Μίγδου και του Κρίστου Γεωργίου. Κατά βάση όμως είναι η αρχή μιας νέας εποχής μέλητος για τους γονείς της νύφης. Μετά από πολλές υποχρεώσεις, δάνεια και έγνοιες, επιτέλους θα ξαναζήσουν τον έρωτά τους. Οι ευτυχισμένοι γονείς της νύφης δεν είναι άλλοι από τους Βασίλη Τσιβιλίκα και Μιράντα Ζαφυροπούλου. Σκοπός μας σε αυτό το σύριαλ, να βρεθεί με μόνοι. Ναι, μόλις μας βλέπουν στο κρεβάτι, τα παιδιά μεσημεριάτικα λένε άρρωστοι, στετίζεται δουλειά και στο κρεβάτι. Και η κόρη όμως δεν είναι και τόσο αθώα όσον αφορά στα κίνητρα του γάμου της. Είναι ένα κορίτσι που παντρεύεται, ένα νεαρό, πολύ νεαρό κορίτσι που παντρεύεται, γιατί θέλει να γλιτώσει οι Πανελλήνιες, γιατί θα έχει από τον πλούσιο σύζυγο που επιλέγει έναν αρχιτέκτονα πιστωτική κάρτα, αυτοκίνητο, της αρέσει η καλοζωία. Και παντρεύεται. Το σύριαλ ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ελένη Μαβίλη και το πλαισιώνει μια σειρά ταλαντούχων ηθοποιών. Ο Βασίλης Τσιβιλίκας και η Μιράντα Ζαφυροπούλου, γονείς της νύφης, η Ναταλία Μίγδου, κόρη, ο Χρήστος Γεωργίου, ο Γαμπρός, ο Θανάσης Κανδουράκης, ο αδερφός της νύφης και οι κολλητοί φίλοι της οικογένειας, Παύλος Κοντογεννίδης και Γαλήνη Τσεβά, υπόσχονται να κάνουν τις βραδιές σας πιο ευχάριστες, γεμάτες γέλιο και φαντασία. Ψάχνω το Φάνη, δεν τον είδατε εσείς. Κάποια στιγμή θα έρθει. Είναι ο άντρας μας στο έργο και έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Είναι ο κύριος Παύλος Κοντογεννίδης. Εγώ τίποτα. Ειδοποίησα να έρθω. Άργησα λίγο, είναι αλήθεια. Αλλά τελικά το βρήκα. Παρκάρισα και ήρθα σε ένα γλέντι εδώ πέρα. Δεν έχετε λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης του Αλφα και να απολαύσετε τη σειρά με Baby Style. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο μας στην Πειραιώς την πολυτάλαντη Ελένη Μαβίλη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και Θανασιάδη. Πώς πάει η σειρά? Εγώ δεν ξέρω. Ο κόσμος ξέρει που τη βλέπει φυσικά. Και ελπίζω να πάει καλά. Για μας πάντως πάει πάρα πολύ καλά. Περνάμε πολύ ωραία. Να σας πω, επειδή είναι δημιούργημα δικό σας, δεν έχετε ή πιστεύετε ότι δεν είναι αντικειμενική η άποψή σας και περιμένετε να ακούσετε τον κόσμο, τις αντιδράσεις του κόσμου. Πάντα μετράνε. Δεν αξιολογείτε δηλαδή τουλάχιστον στην αρχή την σειρά σας? Εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε στα χρονικά περιθώρια που είχαμε. Από εκεί και πέρα, γιατί υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, mm-hmm. στις οποίες δεν φταίγαμε ούτε εμείς, ούτε βεβαίως ο Alpha Sky. Έφταιγαν άλλοι παράγοντες mm-hmm. που μας καθυστέρησαν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για το κοινό, το κάνουμε για τον κόσμο. Και αυτός είναι ο τελικός αποδέκτης και αυτός με ενδιαφέρει πάρα πολύ, σε αυτόν με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αρέσει. Γιατί ξέρετε, αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά. Δηλαδή, εξαρτάται ποια στιγμή θα βγει στον αέρα, mm-hmm. τι άλλο παίζεται στα άλλα κανάλια και ποιο είναι το κλίμα ιδεών τη δεδομένη στιγμή. Σωστό. Τώρα είναι δύσκολες στιγμές, όπως ξέρετε, γιατί είχαμε τους σεισμούς, γιατί είχαμε ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο κόσμος είναι σε μια
περίεργη κατάσταση. Είναι και λίγο μαγκωμένος ο κόσμος, είναι, γενικότερα. Ακριβώς. Το παρατηρείτε και εσείς. Πολύ μαγκωμένος, δηλαδή δεν είναι στη διάθεση να κάτσει έτσι άνετα και να διασκεδάσει και να ξεσκάσει, νομίζω. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Το βομβαρδίζουμε και εμείς καθημερινά. Με τα γεγονότα δηλαδή. Βγήκαν και πάρα πολλά σύριαλ μαζεμένα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, αυτή τη χρονιά. Από το 90-91 έχει να συμβεί αυτό, έτσι, να βγουν τόσα πολλά 40 σύριαλ. Δεν ξέρει κανείς και ποιος παίζει πού, τι συμβαίνει. Τον έχουμε μπερδέψει λίγο τον κόσμο. Πέστε μας δύο λόγια για το Baby Style. Το Baby Style λοιπόν είναι μια πολύ απλή υπόθεση, μια πολύ απλή ιστορία. Εγώ πάντα κάνω πολύ απλές ιστορίες, mm-hmm. κύριε Θανασιάδη. Καθημερινή, μέσα από το, βγαλμένη μέσα από τη ζωή. Και κάτι το οποίο όσο και αν είναι απλό δεν το έχουν ξαναθίξει. Είναι οι σχέσεις των γονιών και των παιδιών. Όχι με την έννοια του χάσματος γενεών και τέτοια πράγματα. Με την έννοια ότι είναι μια οικογένεια αγαπημένη, αγαπιούνται πάρα πολύ, αλλά ταλαιπωρούν ένας τον άλλο. Μοιραία εκ των πραγμάτων. Είναι μεγάλος μπελάς να μεγαλώνεις παιδιά. Έχω μεγαλώσει 3 και ξέρω. Και το ξέρουν ακόμα. Αν μας άκουγε ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου που είναι πατέρας 7 παιδιών και νωρίτερα είχαμε κουβέντα για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, θα σας μάλουνε τώρα. Όχι, κοιτάξτε, εγώ δεν λέω να μην κάνουν παιδιά. Λέω απλώς να ξέρουν τι μπελά και τι ζόρι έχουν τα παιδιά. Mm-hmm. Και έχουμε ένα ζευγάρι πολύ ερωτευμένο, ο Βασίλης Ιβηλίκας και η Μιράντα Ζαφυροπούλου, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ζήσουν τον ερωτά τους, να τον χαρούνε, γιατί 25 χρόνια με το άγχος όχι μόνο των παιδιών, αλλά και της οικονομικής επιβίωσης, το να χάνουν τη δουλειά τους, να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, να κάνουν ένα σπίτι κλπ. Όλα αυτά που κάνουν ένας μέσος Έλληνας. Και κάποια στιγμή που τα παιδιά μεγαλώνουν, ο γιος βρίσκει δουλειά, φεύγει από το σπίτι, η κόρη παντρεύεται, λένε τώρα ήρθε η στιγμή να χαρούμε τη ζωή μας. Mm-hmm. 25 χρόνια μετά, δηλαδή ξεκινούν το μήνα του μέλητος, θέλουν να ξεκινήσουν μάλλον το μήνα του μέλητος, 25 χρόνια μετά από την στιγμή που έπρεπε. Αλλά εκείνη τη στιγμή συμβαίνει ένα άλλο απρόπτο γεγονός. Το οποίο δεν το πούμε. Όχι, δεν το πούμε, δεν πειράζει. Ναι. Η κυρία μένει έγκυος ξανά. Βρίσκεται ξανά έγκυος. Γι' αυτό και λέγεται baby style η σειρά. Είδατε, είναι πολύ διαδεδομένο να λέμε lifestyle, ότι είμαι σε ένα υψηλό lifestyle, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Αυτή είναι baby style, όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Σκέφτομαι ταυτόχρονα που κουβεντιάζουμε, σκέφτομαι ζευγάρια και πραγματικά ζευγάρια που γνωρίζω και πραγματικά υπάρχει έντονο το πρόβλημα αυτό που περιγράφετε. Ναι, είναι πραγματικά. Και, ξέρετε, δεν είναι. Είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή, δηλαδή αυτό. Τα μικρά καθημερινά πράγματα μας ταλαιπωρούν τελικά πολύ περισσότερο όλους μας από ότι τα μεγάλα τραγικά γεγονότα. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα μεγάλο τραγικό γεγονός το αντιμετωπίζεις μια ή δύο φορές στη ζωή σου, mm-hmm. μακριά από εμάς δηλαδή, δεν έχουμε γίνει. Μακριά από εμάς, χτυπάμε και ξύλο. Και εν πάση περιπτώσει, ζεις και ένα δράμα και είσαι σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά αυτά τα μικρά καθημερινά. Δηλαδή, τα παιδιά που θέλουν να κάνουν μια χαρούμενη έκπληξη στους γονείς, γιατί έχουν οι γονείς την επέτειό τους. Οι γονείς όμως θέλουν να μείνουν μόνοι στο σπίτι. Mm-hmm. Να χαρούν ο ένας τον άλλο. Αυτό γίνεται από καλή πρόθεση από τα παιδιά, ταλαιπωρεί τους γονείς. Ή το αντίθετο μπορεί να συμβεί από τους γονείς στα παιδιά. Την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά για εσείς. Με τα δέσμα του γάμου ενώθηκαν πριν από λίγες μέρες ο συνάδελφος οπερατέρ Μανώλης Μακυλάρης και η εκλεκτή της καρδιάς του Αναστασία. Η γαμήλια τελετή έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέριο, που παραβρέθηκε σύσσωμη η οικογένεια του Α. Άλλο ένα μέλος της οικογένειας του Αλφα Σκάι αποφάσισε να εγκαταλείψει την εργένικη ζωή και ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο περατέρ Μανώλης Φακιδάρης και η εκλεκτή της καρδιάς του Αναστασία πριν από λίγες ημέρες ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Το μυστήριο τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι. Κουμπάρος ήταν ο συνάδελφος Ανδρέας Οικονομόπουλος. Αμέσως μετά το μυστήριο ακολούθησε γλέντι σε γνωστό κοσμικό κέντρο της Πάρνηθας, όπου το νεόνυφο ζευγάρι είχε την ευκαιρία να δεχτεί τις ευχές συγγενών και φίλων και εμείς με τη σειρά μας να τους ευχηθούμε να ζήσουν ευτυχισμένοι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στην ομαλή μετασεισμική ακολουθία του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου εντάσσουν οι σεισμολόγοι την ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έγινε στις 10 παρα 10 χθες το βράδυ με επίκεντρο την Πάρνηθα. Εν τω μεταξύ, στα 45.000 υπολογίζονται τα σπίτια και οι επιχειρήσεις
που υπέστησαν ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως παγίδα για εκατομμύρια επιβάτες, περιγράφει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ένας κυβερνήτης της Ολυμπιακής, ο οποίος λίγο έλειψε να συγκρουστεί με άλλο αεροσκάφος πριν 5 μήνες. Όπως επισημαίνει σε απόρριτη έκθεση, την οποία φέρνει στο φως ο Α, μόνο από θαύμα δεν έχει γίνει σοβαρό δυστύχημα πάνω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, αφού 2 χρόνια μετά την τραγωδία με τον Γιάκοβλεφ δεν έχει λειτουργήσει ακόμη το απαραίτητο ραντάρ. Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε ένας από τους πιο επικίνδυνους διαρρήκτες που είχαν σκορπίσει τον δρόμο στις ανατολικές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Ο Αλβανός Έπισον Μπουλιού, 22 χρόνων, μαζί με 2 συμπατριώτες του, έκλεβαν τα σπίτια της περιοχής και πολλές φορές δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν όπλα για να ξεφύγουν από τους διώκτες τους, αλλά και να βάλουν φωτιά σε δάσος για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Σημαντικές εξελίξεις δρομολογεί στην Αλβανία η ήττα του Πρωθυπουργού Παντελή Μάικο στο συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Νικητής αναδείχθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Φάτος Νάνο, ενώ ο κύριος Μάικο είχε δηλώσει πριν την έναρξη του συνεδρίου πως θα παραιτηθεί από το αξίωμά του εάν ιτηθεί. Ακριβώς 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους αριθμεί σήμερα ο πληθυσμός της γης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ που στηρίζονται στον αριθμό των θανάτων και των γεννήσεων. Η ημέρα των 6 δισεκατομμυρίων, όπως έχει ονομαστεί η σημερινή, εγείρει ταυτόχρονα και μεγάλο προβληματισμό για το πώς θα μπορούν να συντηρηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καθώς οι φυσικοί πόροι του πλανήτη σιγά σιγά εξαντλούνται. Μία εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, στις 13 και όχι στις 22 Νοεμβρίου, θα έρθει στην Ελλάδα ο Bill Clinton. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί επιθυμούν να πραγματοποιηθεί τριημερή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Αμερικής. Περισσότεροι από 35.000 Έλληνες χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από καρδιακά νοσήματα. 2 στους 3 από αυτούς θα είχαν ζήσει εάν διέκοπταν το κάπνισμα. Το κόδωνα του κινδύνου έκρουσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Παναγιώτης Βάρδας, με αφορμή το 20ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο που θα γίνει από 14 έως 16 Οκτωβρίου στην Κρήτη. Καιρός. Για σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά εύθυος καιρός με κατατόπους νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τελείωσε το δελτίο κοφών από την τηλεόραση του Α. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί γύρω στις 9.30. Καλή σας ημέρα! Και εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Sky, του Α. Ακολουθούν οι πρωινές διαδρομές. Καλεσμένοι του Κωστή Παρά, ο ηθοποιός Νίκος Γαλανός, ο πατέρας Αναστάσιος Μπαστούνης και ο Ανδρέας Αναγνωστάκης. Είναι νομικός σύμβουλος του Σωματείου Σεισμοπαθών, ο Εγκέλαδος. Από εμάς ευχές για μια όμορφη μέρα.